τον Νάτσο Γκαρσία. Σέντερ του Βολιβιανού, ο Κόκε ζητάει χέρι τον πεσμένο Ρόγκουλ. Ο Ισπανός διαιτητής δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Καλή ενέργεια από τα δεξιά. Κίνηση με τον Κάλβο. Με την πρώτη ευκαιρία την φάση. Πλάγιο είναι για τον Άρη που έχει κυριαρχήσει εδώ ξανά. Προσπάθεια με τον Νάτσο Γκαρσία. Το σουτ. Όχι, βρίσκει στο σώμα. Ωραία η μεταβίβαση για τον Ρεγκέιρο. Μέσα στην περιοχή το γύρισμα από την άλλη πλευρά. Και ο Κάλβο. Κάνεται και αυτή η ευκαιρία. Πάντως από τα άκρα μέχρι στιγμής λειτουργούν. Γρήγορα Μπατιόν. Αργεντινός. Πατήσει για τον Τζεντίλ με το αριστερό το σούτ πάνω από την αίσθια του Ρόντιτς. Ξανά η προηγούμενη προσπάθεια με τον Μπατιόν και τον Τζεντίλ. Συνθεί τουλάχιστον με ένα γκολ στο πρώτο μήκρονο. Ρεγκέιρο θα εκτελέσει το φάουλ. Διώχνει ο Ρόντιτς με δροφίες καθώς δεν βρήκε την μπάλα για λίγο. Γιάχιτς ξανά. Μια ακόμη σέντρα αυτή τη φορά εύκολα για τον τερματοφύλακα Μπίλεν. Κόκε. Τζεντίλ. Θα μέτωπο επίθεση Τζεντίλ. Σουτ μπάλα. Δίπλα όμως από την εστία. Φάτσα με το γκολ. Ο Νάτσο Γκαρσία φάτσα με το γκολ. Πολύ καλή κίνηση από τον Βολιβιανό. Εδώ σε πρώτο πλάνο. Πιστεύω ήταν η καλύτερη φάση του Άρη μέχρι τώρα. Θα μπορούσε να γίνει και γκολ. Στην φάση αλλά ήταν πάρα πολύ καλή αναλλαγή. Γενικά ο Άρης έχει πολύ καλή κυκλοφορία γιατί όλοι οι παίκτες ξέρουν μπάλα. Και φαίνεται αυτό, αλλά πάντα στο ποδόσφαιρο μετράει το γκολ και αυτό πρέπει να γίνει. Σου έκλειψε πάντως το δοκάρι. Ναι, ήταν... Ρεγκέιρο. Τζεντίλ, ωραία. Κόκε, απευθείας το σούτ ο Ρεγκέιρο. Τρομερή φάση, αν μπορούσε να τη βρει την μπάλα, τρομερή την υπήρξη τεχνικής από τους παίκτες του Άρη. Και η βαλιά που έγινε για τρομερή και το μονοκόμμα το σούτ. Αν έπαιρνε το γκολ θα ήταν θαυμάσιο. Κόκε βάλε εξαιρετικά το κορμί του. Μετάχει και ο Ρεγκέιρο, δύσκολο. Και εξαιρετική μεταβίβαση του Κάλβο. Πολύ καλό βγάζει. Γιάννη προσπάθεια με τον Βαγγελή πάντα. Ο μπακ του Άρη για τον Κόκε. Γυρνάει εντυπωσιακά ο Σέρχιο Κόκε. Άρησε κυριαρχή. Βγήκε εξαιρετικά. Ήταν πολύ καλή όσο και αν εύκολη μας φαίνεται η μεταβίβαση του Κάλβο. Μπορεί να μας φαίνεται εύκολη. Όχι, βλέπουμε το τελείωμα πάντως. Και πώς θα αλλάξουν τα μαρκαρίσματα για τον Άρη. Κόκε στην άμυνα. Στην άλλη πλευρά ο Τζεντίλ πολύ ωραία. Σούτ από τον Ρεγκέιρο. Δεν έβαλε καλά το κορμί. Νομίζω ότι ο Άρης παίζει με τρία στόπερ τώρα. Αυτή τη στιγμή έτσι φαίνεται. Και σαν παίζουν back half ο Αουρέλιο και ο Χαβίτο. Back half όλη την πλευρά παίζουν επιθετικά. Δύο αμυντικά half. Για να μπορεί να βγάλει ένα δεύτερο φορ στην. Παίζει με κάποιο ρίσκο γιατί. Και ταιριάζει και όλα γιατί έχουν δύο φόροι αντίπαλοι και ταιριάζει και καλύτερα νομίζω στην αμυντική λειτουργία του Άρη με τον τρόπο που παίζει. Δύο αμυντικά χάφο, Τζεντίλ μπροστά του και δύο. Καθαρά 3-5-2. 3-5-2. Να ο Κόκε έφυγε. Πάντα ο Κόκε απέναντι από τον Ρόντιτς. Το γκολ ήρθε για τον Άρη 1-0. Με τον αρχηγό που θα το αφιερώσει ασφαλώς και την κορούλα του την Ευγέννητη. Τον δικαιού το Άρης από την παρουσία του, ο Κόκκι αυτή τη φορά δεν θα συγχωρήσει. Να το, για το όνομα της μικρής Μαρία, θα είναι το δεύτερο όνομα του, αφήνατε με τον μικρό του. Στις δύο όνοματα θα της δώσετε, ποιος η κίτρινη κάρτα δεν έχει τόσο πολύ σημασία, έτσι το αφιερώνει. Εντυπωσιακό τον γκολ από τον Σέρχιο Κόκκι που δικαιωματικά δίνει το προβάδισμα στον Άρη που είχε τις ευκαιρίες, έκανε τις φάσεις και ανοίγει το σκορ. Αυτό είναι το με το μεγάλο σκόρ, είναι το σημαντικό ότι όταν θες τη φάση που πρέπει να το κάνει γκολ το κάνει και το και το διαθέτει αυτό. Μία φορά του ξέφυγε η φάση που θα δύο φορές να το βλέπεις. Σπάνια χαρίζει η Φανελίτσα, τη Μαρία. Στις δύο ευκαιρίες το ένα θα το κάνει γκολ. Αυτό είναι σημαντικό πάρα πολύ. Πάμε στον Τάσο Μπακλατζή για να δούμε τη δράση. Νομίζω βοήθησε πάρα πολύ η αλλαγή αυτή που ήταν ο Άρης. Και στη συνέχεια. Τρεις στόπερ και μάλιστα το 3-5-2 που παίζει ο Άρης είναι ένα 3-5-2. Δεν είναι αμυντικό σύστημα, στην Ελλάδα θεωρείται αμυντικό σύστημα, αλλά αν παίζετε σωστά σε ζώνη και βοηθάνε οι πλάγοι στόπερ σαν πλάγια μπακ,